Πάμε τώρα σε μια άλλη απίστευτη ιστορία. Πάμε για να μάθουμε για έναν 11χρονο, ο οποίος παγιδεύτηκε σε σιδερένιο κυβότιο και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Γλίτωσε από θαύμα τον πνιγμό το παιδί. Στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άγγελο Αργύριου, είναι αντιδήμαρχος Αλονίσου και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έσωσε το συγκεκριμένο παιδάκι. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς συνέβη με αυτό το περιστατικό? Κοιτάξτε, ήμουν στο πακτήρι κάτω στο λιμάνι, εδώ στον Ανώνησο. Ναι. Μόλις είχα κάτσει σε ένα κοντινό καφέ στο σημείο που έγινε το ατύχημα και μόλις έκατσα άκουσα φωνές που φώναζαν, που καλούσαν σε βοήθεια. Ενσυκτοδός έτρεξα προς το σημείο. Μόλις έφτασα, είδα το μεταλλικό κλωβό στο βυθό. Ναι. Το παιδί δεν το είδα μέσα, να πω την αλήθεια. Απλά δίπλα μου μια κυρία άρχισε, ούρλιαζε και έλεγε «παιδί, παιδί». Κατάλαβα ότι πλέον ήταν εγκλωβισμένο κάποιο παιδί μέσα στο κυβότιο. Έβγαλα τα παπούτσια μου και βούτυξα στη θάλασσα και ευτυχώς έτσι όπως έγινε η βουτιά και στο σημείο που έγινε, που επέλεξα να την κάνω, χωρίς έτσι βέβαια να γνωρίζω, κατέληξα στο πυθό και κατέληξα να βρω μπροστά μου ένα άνοιγμα στο κυβότιο από το οποίο μπόρεσα να μπήκα μέσα. Ναι. Και έψασα το παιδί και το τράβησα και το έβγαλα έξω και το ανέσυρα στην επιφάνεια. Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε, πώς βρέθηκε, τι παιδάκι από την Ελλάδα, ήταν από το εξωτερικό, τι παιδάκι ήταν μέσα? Ήταν ντόπιο παιδί. Πώς βρέθηκε μέσα στο σιδερένιο κυβότιο και πώς μπήκε στη θάλασσα? Δεν το γνωρίζω γιατί δεν το είδα, δηλαδή δεν ήμουν αυτό που τους μάρτυρες στο περιστατικό, δηλαδή το πώς κατέληξε το παιδί στη θάλασσα και δεν μπορώ να εικάσω αυτή τη στιγμή. Ξέρω μόνο ότι διεξάγεται μια έρευνα, θα απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά, απλά δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω. Μισό λεπτό. Δηλαδή έχουμε ένα παιδάκι από την περιοχή της Αλονίσου να εγκλωβίζεται μένα σε ένα σιδερένιο κυβότιο και αυτό το κυβότιο να πέφτει στη θάλασσα. Είναι πολύ μυστηρία η υπόθεση και πραγματικά ζητάμε και εμείς απαντήσεις από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί είναι πάρα πολύ περίεργο. Το παιδί δεν είναι. Το παιδί σας μίλησε, σας είπε πώς βρέθηκε, το πέταξε κάποιος, το έκλεισε κάποιος στο κυβότιο να το δολοφονήσει? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, να μην το συζητάμε καν, δηλαδή να μην ακούγεται κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί από ό,τι είδαμε, ο κλωβός αυτός έχει ροδάκια και προφανώς με το παιχνίδι του παιδιού, το παιδί επέλεξε να παίξει με το κλουβί ή να μπει μέσα να παίξει, δεν ξέρω τι. Αυτό το κλουβί λοιπόν κύλησε με τα σταπάνω στα ροδάκια του και κατέληξε στη θάλασσα. Υπάρχει, με ενημερώνω ότι υπήρχε κάποια μαρτυρία ότι κάποια άλλα παιδάκια βρέθηκαν εκεί στην περιοχή και εικάζεται μήπως κάποιο άλλο παιδάκι που παίζανε το πέταξε μέσα με τις ρόδες στη θάλασσα. Αντιληφθεί κάτι τέτοιο? Όχι. Πραγματικά νομίζω δεν είναι καλό να αιωρούνται τέτοια σενάρια. Γιατί εγώ όταν έφτασα στην περιοχή δεν είδα άλλα παιδιά στο σημείο. Μόνο μια κυρία η οποία είδε το γεγονός. Κύριε Γύριο, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, και εδώ είναι πολύ σοβαρό. Κάποιες μαρτυρίες λένε ότι έπεσε το παιδάκι με κάποια άλλα παιδάκια, το οποίο διασταυρώνονται αυτή τη στιγμή πληροφορίες, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε γιατί έχουν τηλεφωνήσει και στο κανάλι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι πέσανε με κάποια άλλα παιδάκια, τα άλλα παιδάκια ενώ μπήκε μέσα το σπρώξανε και σηκωθήκανε και φύγανε. Άρα είναι λογικό εσείς να μην έχετε αντιληφθεί και να δείτε το τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί εσείς φτάσατε στο σημείο μετέπειτα εφόσον το παιδάκι είχε πέσει μέσα στη θάλασσα. Κοιτάξτε, εγώ μίλησα με τον. Γιατί όταν έφτασα εγώ στο σημείο και πλέον με δευτερόλεπτα πριν βουτήξω, είδα έναν άλλο άνθρωπο μέσα στη θάλασσα ο οποίος προσπαθούσε ήδη να επικροτήσει τον νεαρό. Ήταν ο καπετάνιος ενός κτάμενου δελφινίου που είναι σε γραμμή της Αλονίσου, ο οποίος μετά που μιλήσαμε μου είπε ότι είδε το κυβότιο να πηγαίνει να κυλά, να πηγαίνει προς την άκρη της προβλήτας και να πέφτει στο νερό. Δεν ανέφερε ο άνθρωπος, τουλάχιστον σε μένα, ότι είδε κάποια άλλα παιδιά ή οτιδήποτε. Τώρα δεν ξέρω από πού έρχονται αυτές οι πληροφορίες και δεν μπορώ να τις σχολιάσω γιατί δεν είναι η εικόνα που έχω εγώ τουλάχιστον. Το παιδάκι είναι καλά τώρα? Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι είναι καλά και υπήρχε και μια πιθανότητα να έπαιρνε εξιτήριο σήμερα, αλλά πάλι δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν έχω κάποια. Έχει σημαντικό ενδιαφέρον να δούμε την κατάθεση που θα κάνει το μικρό παιδάκι. Κύριε Αργυρίου, μπράβο σας που βοηθήσατε ένα παιδάκι από βέβαιο πνιγμό εφόσον υπήρχε θέμα σοβαρό για να πληγεί. Ήταν τύχη με το μέρο μας πραγματικά. Μάλιστα. Να είσαστε καλά και να κάνετε πάντα τέτοια καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Αλονίσου. Αλλά το θέμα, ξαναλέμε, υπάρχει πολύ μεγάλο ερωτηματικό για το πώς το παιδί
κύλησε το συγκεκριμένο σιδηρόνιο κυβότιο μέσα στη θάλασσα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δυστυχώς, εάν επιβεβαιωθούν τα όσα ακούγονται, μας έρχεται στο μυαλό και άλλες τραγικές υποθέσεις. Άλλες τραγικές υποθέσεις που το παιχνίδι καταντάει μοιραίο. Μάλιστα. Και μου θυμίζει περίπτωση Άλεξ. Εμένω εκεί. Τα παιδιά είναι θέλει ικανά μεγάλη προσοχή. Όλα τα παιχνίδια αυτά. Μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή. Ελπίζουμε η αστυνομία να βγάλει γρήγορα το τι ακριβώς έχει γίνει.